Θα λύσουμε την άσκηση 1 του σχολικού βιβλίου της φυσικής 3ης γυμνασίου, η οποία βρίσκεται στη σελίδα 96 και ανήκει στο κεφάλαιο ταλαντώσεις. Ένα εκρεμές εκτελεί 60 πλήρεις ταλαντώσεις σε 2 λεπτά. Να βρεις α, τη συχνότητα του εκρεμούς. Γνωρίζουμε ότι η συχνότητα της ταλάντωσης είναι ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων που εκτελεί το ταλαντούμενο σώμα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή, F ίσον νη διά ΔΤ. Όπου νη, ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων που εκτελεί σε ένα χρονικό διάστημα ΔΤ προς το χρονικό διάστημα ΔΤ. Σύμφωνα με την εκφώνηση, το εκρεμές εκτελεί νη ίσον 60 πλήρες ταλαντώσεις σε χρόνο ΔΤ 2 λεπτά. Όμως, εδώ πέρα δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε 60 δια 2 λεπτά, καθώς πρέπει να βρούμε τη συχνότητα σε μονάδες SI. Δηλαδή, πρέπει να μετατρέψουμε τα 2 λεπτά σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, 2 επί 60 δευτερόλεπτα, καθώς ένα λεπτό γνωρίζουμε ότι ισούται με 60 δευτερόλεπτα, το χρονικό επομένως διάστημα θα είναι 2 επί 60 δευτερόλεπτα ίσον 120 δευτερόλεπτα. Άρα, το μόνο που μένει να κάνουμε για να βρούμε τη συχνότητα του εκρεμούς είναι να αντικαταστήσουμε όπου νη 60 πλήρες ταλαντώσεις και όπου ΔΤ 120 δευτερόλεπτα. Άρα, F ίσον 60 πλήρες ταλαντώσεις διά 120 σεκόντ μας βγαίνει ότι η συχνότητα F ίσον 0,5 με μονάδα 1 διά σεκόντ, δηλαδή F ίσον 0,5 Hz. Αυτή είναι η συχνότητα ταλάντωσης του εκρεμούς. Τώρα, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Αυτό ήταν το ερώτημα α. Να βρούμε την περίοδο του εκρεμούς. Ανοίγουμε μία νέα διαφάνεια. Γνωρίζουμε ότι περίοδος και συχνότητα είναι δύο μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα και συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση F, όπου F συχνότητα, ίσον 1 διά T, όπου T η περίοδος. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να λύσουμε ως προς την περίοδο. Δηλαδή, κάνουμε το χιαστή, F επί T ίσον με 1. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με τη συχνότητα έτσι ώστε να απομονωθεί το αριστερό μέλος και να μείνει μόνο η περίοδος. Εδώ πέρα η συχνότητα, όπως παρατηρούμε, φεύγει. Και έχουμε ταφ, όπου η περίοδος ισούται με 1 διά F, δηλαδή το αντίστροφο της συχνότητας. Πολύ απλά, αντικαθιστούμε το F, αυτό που βρήκαμε, δηλαδή 0,5 Hz, δηλαδή 1 διά 0,5 Hz και βρίσκουμε ότι το ταφ, η περίοδος δηλαδή, είναι 2 δευτερόλεπτα. Επομένως, έχουμε απαντήσει και στο ερώτημα Β και βρήκαμε ότι η περίοδος ταλάντωσης του εκρεμούς είναι 2 δευτερόλεπτα.